Ο Δήμος έχει τεράστιες ανάγκες, ωστόσο η Δημοτική Αρχή επιλέγει να δημιουργεί μόνο από θεματικό, τονίζει ο επικεφαλής της παράταξης συμμετέχος Αμπάμπα Ντακ, σχολιάζοντας τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής και προσθέτοντας πως το ενδιαφέρον των Δημοτών θα συγκέντρωνε ένας απολογισμός για το τι δεν έγινε. Εγώ δεν παραβρέθηκα, δεν μπορούσα να πάω, αλλά το πώς είδα τον απολογισμό, τα λέει το αποθεματικό του Δήμου, είναι στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί αυτό τα λέει όλα, δηλαδή υπάρχουν χρήματα, ανάγκες πάρα πολλές και τα χρήματα στο ταμείο κάθονται για να λέμε ότι έχουμε λεφτά στο ταμείο. Ενώ οι ανάγκες είναι τεράστιες. Πάντως οι απολογισμοί της Δημοτικής Αρχής παραδοσιακά δεν μαζεύουν κόσμο. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος δεν πηγαίνει να παρακολουθήσει και πλέον ούτε και η Δημοτική Σύμβουλη πηγαίνετε. Γιατί δεν παρακολουθεί πιστεύετε ο κόσμος τις εξελίξεις, δεν τον αφορούν, δεν τον ενδιαφέρουν, για ποιο λόγο? Τώρα δεν μπορώ να ξέρω γιατί δεν πηγαίνει ο κόσμος, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύω ότι δεν είχε και νόημα. Έναν απολογισμό στην ουσία δεν έχει τίποτα. Είναι όλα για να λέμε, να ενημερώνουμε τον κόσμο ότι αυτό ενώ αποτέλεσμα δεν υπάρχει κανένα. Συνολικά ο κόσμος ξέρει ότι οι ανάγκες, έχει τεράστιες ανάγκες και δεν γίνεται τίποτα. Να πάει να κάνει τι? Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να γίνει ένας απολογισμός για αυτά που δεν γίνονται. Γιατί είναι πάρα πολλά, πολύ περισσότερα. Εκεί θα είχε πάρα πολύ κόσμο. Η προσωπική σας γνώμη για τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής κατά την περασμένη χρονιά, έτσι όπως την είδατε εσείς να κινείτε σαν Δημοτικός Σύμβουλος? Μα σας είπα, δεν έχουν γίνει. Δηλαδή οι ανάγκες είναι τεράστιες και δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχουν αιτήματα από τους δημότες τα οποία παραμένουν μόνο σαν αιτήματα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει, πώς να το πω, δεν υπάρχει θέληση. Δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ τι σκέφτονται και πώς. Αλλά αυτό. Υπάρχουν χρήματα. Έργα δεν γίνονται. Οι ανάγκες τεράστιες. Δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα. Ωραία. Εγώ τώρα δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική, ενώ οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες και δεν γίνονται δουλειές. Τι τα κρατάνε τα χρήματα δηλαδή? Για ποιο λόγο? Για τα τελευταία 1-2 χρόνια? Θεωρούν πως οι άνθρωποι, οι δημότες ξεχνάνε γρήγορα και θα τα κάνουν όλα τα τελευταία 2 χρόνια να λένε ότι εμείς κάναμε. Και τα 3 χρόνια που τιμωρείται ο κόσμος. Ωραία. Μήπως είναι αυτή η λογική τους? Μήπως πιστεύουν πως οι δημότες ξεχνάνε γρήγορα και αν τα κάνουμε στην αρχή θα τα ξεχάσουν? Δεν πάει έτσι όμως, δυστυχώς. Μια θέση που σίγουρα βρίσκει σύμφωνος πολλούς δημότες που αναρωτούνται για την αναγκαιότητα δημιουργίας αποθεματικού όταν αυτό δεν επιστρέφει με τη μορφή έργων και κοινωνικών δράσεων στους ίδιους.